Γεια yes, σα, παιδιά! Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη κρίμα. Είμαι η Η ζωή πρέπει και σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σα βλέπω να κάνετε like, subscribe, follow, dislike, unfollow, αρνητικά σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο και να στείλετε όλο σα το μίσο. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Στείλτε την αγάπη σα. Γιατί μα αγαπάτε πάρα πολύ. Και σήμερα mm. την αγάπη σα την αξίζει ο άνθρωπο αυτό που έχουμε καλεσμένο. Καλεσμένο, ο άνθρωπο. <laughs> Σήμερα λοιπόν έχω μαζί μου τον άνθρωπο με τα άλογα, τα, τα σκυλιά, τα γατιά και ό,τι άλλο ζώο υπάρχει Το Νεκτάριο ή αλλιώς Athens Happy House ή αλλιώς Καρολάκος Χαΐ Χαΐ Τον άφησα να μιλήσει τρία <laughs> δευτερόλεπτα Γεια σου αγαπημένοι μου Καρολάκο yeah. Να μην τρέπεσαι καθόλου, ε, είσαι oh. ένα TikTok sensation Είναι αλήθεια ε είναι αλήθεια. Ναι, χαμό. Είσαι ένα TikTok sensation. Οκ. Okay. Πώ νιώθει γι' αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Δεν είναι. Εντάξει, δεν ξέρω. <laughs> δεν καταλαβαίνω ότι είμαι διάσημο. <laughs> δεν, θεωρώ ότι είναι. δεν θεωρώ ότι είμαι κάπου διάσημο. Απλά έχει γίνει αυτή η τρέλα με τα σκυλιά. Όλοι έχετε πάθει μια τεράστια τρέλα. <laughs> <laughs> και μετάλογα. Μετάλογα τα σκυλιά, την Ολίβια εκεί πέρα και Εντάξει, το ζούμε. Εμεί καθημερινά μα ζούμε. Βλέπετε κι εσεί 15 δευτερόλεπτα από αυτήν. Πώ προέκυψε και κάνει το πρώτο σου TikTok, Εγώ όλο το καλοκαίρι έπιζα πολύ άσχημα στη δουλειά και είχα και πολλά ταξίδια. Φωτογράφο. Είμαι φωτογράφο δουλειά μου, ναι. Οπότε τι ημέρε που δεν φωτογράφιζα, καθόμουν σπίτι είχε και φοβερή ζέστη μέσα στο speech στο air condition. Μόλι είχα βρει την Ολίβια, η Ολίβια δηλαδή είχε βρεθεί στη λεωφόρο Βάρη. Συγγνωστή αυτή η <Συντή> ιστορία. ιστορία, <Συντή> ναι. Ε, και ήμασταν μέσα τα δυο μα. Εγώ είχα καταρρωτευτεί γιατί η Ολίβια ήταν σαν ένα τόσο δάμα. Τα συγχωρείτε. Ζουζουνάκι. Ε, και γενικότερα παίζαμε με το χέρι μου, ρε παιδί μου. Ξέρει, αυτή κυνήγα για τα δαχτυλά μου, κυνήγα για τον, τον μπράτσο μου. να εγω εγώ. Είχα κάνει δύο-τρία TikTok, είχα μισό follower. Και Ο... πρέπει να είχα και κανένα like σε όλα τα άλλα TikTok που είχα κάνει που ήταν. Ε... Εγώ να είναι βλακίες, μάλλον. Τέλο πάντων, παίζουμε την Ολίβια. Μου ξυσκίζει τα χέρια, τώρα να τα στέλνει ξυσκισμένα. Ναι. γιατί μου τα ξυσκίζει πάντα. Και το γράφω, ρε παιδί μου, με το τηλέφωνο. Εγώ έτσι μιλάω στα ζώα. Δηλαδή, μπορώ να τα βρίσκω, να του πω: Βρίζουμε εδώ. Ναι, καλέ. Μαλάκε, γαμιέστε, πουτάνε, τα πάντα όλα αυτά, ρε παιδί μου. το τραβάω με το κινητό. Το ανεβάζω, γιατί, <ΣΛΟΟ> γιατί να μην το ανεβάσω το TikTok 42 ετών άνθρωπος. Κλείνω το κινητό και πάω μέσα να συντερώσω, νομίζω. Κάτι να κάνω στο μέσα δωμάτιο. Ξαναπάω στο τηλέφωνο και έχει γίνει. τη ε, τρελή. Εγώ το ξαναδεί. Και γενικά, εγώ είμαι και ένα άνθρωπο που δεν έχω ώρα, μου φοβερά ιδιαίτερη σχέση με τα social. Έχω το Instagram τη δουλειά μου σαν φωτογράφο. Καρολάκο, που... θα το δείτε από κάτω. δεν κάντε κανένα follow εκεί πέρα, να τζιμπήσουμε κανένα follower. Ε, που μπορεί να. Έκανα πολύ edit στο πότε θα ανεβάσω μια φωτογραφία, πώ θα ανεβάσω τη φωτογραφία, αν θα την ανεβάσω, την ανέβαζα την Έσβη, αξίες, όλα αυτά τα τύπου. Και δεν ανέβαζες ένα τόσο, ανεβάζει Πο... περισσότερο τι δουλειέ σου. Έχει τιμούρι μου. Όποιο θέλει να πάει να δει πω ήμουν 9, <laughs> ε, θα πάει από το 2014 και πίσω, ή 15 τότε ανέβαζα το πρόσωπό μου. Μετά άρχισε να, να ανεβάζω μόνο δουλειά. Οπότε. Παιδιά, συγγνώμη. Μπιάνκα Τελειρίο, πώ. Σε έχει follow. Την έχω φωτογραφήσει. Όλες αυτές. Bianca Del Rio, Alaska Thunderfuck, Violet Chachki, ποια έχω κάνει, ee, Ivy Winters. Όλες αυτές τις φανταστικές τις έχω κάνει γιατί ερχόντουσαν στην Αυστραλία, τέλο πάντων στην περιοχή που έμεινα και κάνανε shows. Στην Αυστραλία γενικά σου κάνουν όλες αυτές οι βασίλισσες και κάνουν τα διάφορα, ρε παιδί μου. Οπότε με κλείνανε και τις φωτογράφιζε για τα περιοδικά. Τέλειο! <laughs> Όταν ήταν το φόρμα του και του What? Τέλο πάντων, θα συζητήσουμε μετά για την Αυστραλία. Θέλω να μου πει για το πρώτο TikTok ότι πα μέσα, σιδερώνω. Πάω μέσα, σιδερώνω, ξαναγυρνάω πια στο κινητό μου και το κινητό μου έχει πάθει αυτό το τύπο που δεν. ρε παιδί μου. Δεν, σταματάει. δεν σταματάει, αλλά είναι. άμα δεν το έχει ξαναδεί. Δεν το πιστεύει τώρα να κατεβαίνει. και να κατεβαίνει για μια μισή μέρα. Αφού το τηλέφωνο το έβαζα στην άκρη, το ακούμπαγα στην άκρη και έκανε το μάτι μου Έβλεπε το μάτι να κάνει αυτό. Και λέω εντάξει, και okay, αυτό ήταν, έγινε. Συνεχίζουμε mm -hmm. το πρόγραμμά μα στο Happy House. Και τίποτα. Ξεκίνησα μετά να βάζω κάτι άλλο κουλά βίντεο. Πάλι την Ολίβια. Και. Ξεκίνησα να παίρνει ένα following. Ναι. Έκανε pick up από μόνο το αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το κυνηγήσαμε και ποτέ έτσι. Ξεκινήσαμε να το κυνηγάμε που έπεσε αγωνιστικό στα πόδια του Γιάννη. Γιάννη, βόηθαμε. Το Νοέμβριο. Δηλαδή, ενάμιση μήνα Πολύ μετά. Πολύ λίγος καιρό είναι. Νομίζω ότι ξέρω χρόνια εν τω μεταξύ ναι, ναι, ναι. Ότι είσαι στη ζωή μου. Όχι, καλά, πρέπει Καλέ, 2, 2 Οκτωβρίου το ανέβασα αυτό το βίντεο. Παιδιά, πώ περνάει έτσι ο χρόνο. 2 Οκτωβρίου, πότε το ανέβασα. Νομίζω Οκτώβριο ήταν. Ναι. Νομίζω ότι σε ξέρω αιώνε. Αλήθεια. Θυμάμαι που μου το είχε στείλει η Σοφία Μαθούσα και, και λέγαμε εντάξει. Στην Ισλανδία. Ισλανδία. Ναι. Μακέτε. Τέλο πάντων, ε, είχαμε πάθει σοκ όντω γιατί έχει πάρα πολύ χιούμορ και περνά ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ευχαριστώ, ρε, αγάπη. Και αυτό που είναι. Νιώθω τόσο awkward και άβολα. <laughs> Θέλω να φύγω τώρα, να ανοίξω την πόρτα και να πέσω με το κεφάλι κάτω. <laughs> Πε. Ωραία, έλα, πάμε λίγο να μα μιλήσει για την Αυστραλία. Τι φάση. Στην Αυστραλία, λοιπόν, εγώ στην Αυστραλία πήγα το κάποια στιγμή το 2015, σηκώθηκα και έβγα από την Ελλάδα ως ερωτικός μετανάστης. Iconic ήταν αυτό. Ε, έτσι... Έτσι όπως πήγα, έτσι, έτσι... πήρα τις τη βάλιτες μου και γύρισα. Ναι, <laughs> ακριβώς. <laughs> Με... Αυτή ήταν η Αυστραλία για μένα. Δια... Μεσολάβησαν 7-8 εφ... εφτά... οχτώ... χρόνια, πολλά χρόνια σε μια υπέροχη σχέση και σε μια υπέροχη ζωή και σε μια υπέροχη κατάσταση, σε αυτή την υπέροχη χώρα και απλά τέλειωσε και... ή θα έμενα εκεί και θα ζούσα όλη μου τη ζωή σε έναν υπέροχο τόπο με τους καινούριου μου φίλους ή θα τα παράταγα όλα και θα γύρναγα στους παλιούς μου φίλους που Έχω για μένα η οικογένειά αυτολία. μου και στην οικογένειά μου και αποφάσισα να γυρίσω να σου πω κάτι όμως ε, Καλά, πότε γύρισες Γύρισα πέρσι 6 Δεκεμβρίου Έχω ένα χρόνο εδώ Από πέρσι που έχει γύρισει mm. δεν έχεις δει τι καταστροφές γίνονται σε αυτή τη χώρα mm. Το μετανιώνεις που γύρισες mm. <laughs> Κάθε μέρα και κάθε λεπτό <laughs> ε, Αλλά είναι πολλά πια που με κρατάνε στην Ελλάδα Μου λείπει η Αυστραλία όσο τίποτα Μου λείπει καταρχάς Παιδιά, να πούμε λίγο το φοβερό ότι όταν λένε στην Ελλάδα έχει ωραίο φαγητό. Στην Ελλάδα δεν έχει ωραίο φαγητό. <laughs> αν πα σε μια πολυ... πολιτισμική Καλά, χώρα, ναι, σαν την Αυστραλία, μπορεί κάθε μέρα να τρώ κάτι άλλο. Οπότε, εμένα μου λείπει το Thai, μου... μου, λείπει το Vietnamese, μου λείπει το Ινδικό, μου λείπει, δεν ξέρω κι εγώ, Papa New Guinea cuisine, μου, λείπει, λείπουν όλα αυτά. Να σου πω, εκεί που μένει όμω είναι λίγο απόμακρα, οπότε δεν έχει και τίποτα. Κάνει σου Κοροπή. Δεν νομίζω ότι έχει σου λέει Α, όχι. Okay. Κυκλοφορώ... <laughs> Πρέπει να έχει ένα όλο το κοροπή. Δεν κυκλοφορώ νύχτα κοροπή. Έλα, Αθήνα έχει ωραίο, σου, έχει ωραίο ειδικό. Ναι, ναι, αλλά. αλλά... Η... για μένα η Αθήνα από τα Μεσόγεια, ξέρω εγώ, είναι ένα καλό 45 λεπτό. Ναι, ρε γαμό, το πολύ κρίμα είναι αυτό. Οπότε μέχρι να τασω, να ποτίσω, να ξεσκατήσω, να αγκαλιάσω, να φιλήσω. Πάει μέρα, αν έχω και καμία φωτογράφηση. <laughs> τα φιλάς όλα είναι ένα. Καθημερινά. <laughs> Σταμάτα, θα πεθάνω. δεν λέω πάνω να τα όλα. <laughs> Όχι, να ξέρει, εγώ τα βλέπω και ζηλεύω <laughs> το ότι τα έχει όλα πάνω σου. Αυτό το πράγμα το ζηλεύω άπειρα. Κάποιοι είναι πάνω μου, κάποιοι δεν πολύ θέλουν. Δηλαδή παίζει και λίγο ελμάιρα κάποιε φορέ. Θέλω να φυλιστούμε. <laughs> <laughs> Και είναι σε φάση όχι. Αλλά το 90% θέλουν να φιλιόμαστε να συνέχεια. Ναι. Στην Αυστραλία, λοιπόν, έκανε να φανταστώ πολύ καλύτερη για να μου λε ότι φωτογράφησε Bianca Del Rio και όλε αυτέ τι drag queens. Ναι. Ε, Είχε φτιάξει μια καριέρα. Θα σου πω. Είχα, είχα μπει και δούλευα μέσα στο σύστημα κανονικά. φωτογράφιζα για περιοδικά στην Αυστραλία για μεγάλες εταιρείε ε, φωτογράφιζα αρκετούς καλλιτέχνε. Παράλληλα δούλευα σαν ε, δημιουργικός διευθυντής, creative director, σε διάφορα γραφεία μοντέλων. Και παράλληλα με όλο αυτό, αν, αν, αν έπαιρνα κορίτσια, αν, κορίτσια τα οποία ξεκινάγαν την καριέρα του σαν μοντέλα και τη χτίζαμε μαζί μέχρι που τις έστελνα ξέρω εγώ από την Αυστραλία στο Παρίσι. Και την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου και είμαι πολύ περηφάνος για τους πελάτες μου στην Ελλάδα ε, και τους κάνω και με πολύ αγάπη. Δηλαδή από το πιο μικρό project... μέχρι το πιο μεγάλο που θα πέσει στα χέρια μου... εγώ θα τη βάλω την ψυχή μου εκεί. Ε, από, το, από ένα free test... μέχρι μια πολύ καλοπρεμμένη δουλειά... Τον, την ίδια ένταση ε, προσπάθειας θα δώσω. Ε, ε, είμαι σε μια φάση της ζωής μου που... δεν με αφορά τόσο πολύ η όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή την έχω ζήσει και την έχω ζήσει και πολύ όμορφα... Και είμαι πολύ περήφανο και πολύ χαρούμενο, αλλά είμαι και πολύ χορτάτο. Οπότε ε, είναι πια η δουλειά μου. Την αγαπώ πολύ. Ε, αλλά δεν. πώς να σου πω, ρε παιδί μου, και αν δεν το έχω, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, και αν δεν, αν δεν μου συμβαίνει, θα πάω να δουλέψω. Πώ να σου πω,. Η στα ζωή σου Everest. πλέον. Not sponsored. Η ζωή, not, σου, no, sorry, no. η ζωή σου πλέον είναι δηλαδή στα ζώα, α πούμε. Στη Δουλε... φάρμα σου. Δουλεύω σαν φωτογράφο, ξεκολουθώ να κάνω την καριέρα μου. Δεν, δεν κάνω όμω αυτό που λέμε αγώνα δρόμου για τα credits. Γιατί στη δική μα δουλειά συνέχεια πρέπει να κυνηγά ένα credit ναι. και να κυνηγά το καλύτερο και το καλύτερο και το καλύτερο και το καλύτερο. Είναι ανταγωνιστική δουλειά. Πολύ. Πρέπει και πρέπει να είσαι και συνέχεια updated και συνέχεια ενημερωμένο. Εγώ, ε, ε, το παράδοξο είναι ότι ε, ενώ μπορεί να είμαι μέχρι εδώ βουτυγμένο στη λάσπη, τα μυστικά του βάλτου το πρωί που θα ξυπνήσω και να είμαι με τη γαλότσα μέχρι εδώ. μπορούσα 10 λεπτά να πάω να κάνω μπάνιο και να καθίσω να δω τα show, α αυτή τη βδομάδα και να τα παρατηρήσω, να κρατήσω σημειώσει γιατί χρησιμοποιήθηκε. Ξέρω εγώ, αυτό το χρώμα με αυτή την ποιότητα και να τα αναλύσω όλα αυτά με στο κεφάλι μου γιατί με βοηθάνε στη δική μου δουλειά. Ποιο κορίτσι άνοιξε όλα τα σοου, ποια έκλεισε, που ξέρεις αυτά μας κρατάνε πολύ ενήμερους. Αλλά έχω καταφέρει και το, το έχω μοιράσει πώς Έχεις πάρα πολλά ζώα να ασχοληθεί, α πούμε. Πότε βρίσκεις χρόνο για σένα και για τη δουλειά σου μέσα στη μέρα. Για μένα Γιατί δεν είπα... βρίσκω. Ναι. Ωραία. <laughs> <laughs> για μένα δεν βρίσκω. Δεν έχω χρόνο. Προσωπικό χρόνο δεν έχω καθόλου. Ε, για τη δουλειά μου βρίσκω χρόνο. Μια μέρα που μπορεί να έχω φωτογράφηση, α πούμε, θα σηκωθώ στι 4.30-5 ώρα το πρωί να του προετοιμάσω όλου. Και τι ώρα σταματάει η προετοιμασία, α πούμε. Βασικά, περιέγραψε μου μία απλή μέρα σου που μέσα σε αυτή έχει και δουλειά. Συνήθω πηγαίνω στι φωτογραφίσεις, αν δεν είναι κάτι πολύ πρωινό, στι 8.30 με 9.00. Έτσι, πε 9 η ώρα μπορεί να έχουμε όρτινο. Αν δεν είναι on location που πρέπει να πάμε στη... ναι. πολύ πρωί. Ε, οπότε θα σηκωθώ στι 4.30-5.00, θα πιω τον καφέ μου, θα κάνω ε, φροντιστήριο για τη φωτογράφηση ένα μισάρο ξέρω εγώ τι έχω να κάνω, να κοιτάξω, να σκρολάρω, να δω το mood board, να τα δω όλα ε, και στο καπάκι θα, αρχί... θα, βγω έξω, θα βγούμε όλοι να κάνουμε τα τσίσα μας, τα κακά μας ε, θα πάω στη φρέγια, θα τις ανοίξω να βγει να τρέξει, θα φάνε θα ξαναμπούν μέσα, η φρέγια θα μείνει έξω αν έχει καλό καιρό στο κτήμα ξέρω εγώ να κάνει τις βόλτες της και εγώ θα φύγω να πάω στη δουλειά θα του σκέφτομαι όλη μέρα στη δουλειά το μυαλό μου θα είναι όχι τι κάνει ο Μπράξεν, όχι τι κάνει ο ένας, όχι τι κάνει ο άλλος σε τι φάση είναι θα τελειώσω, θα πάω σπίτι θα ξαναβάλω τη γαλότσα μπότα, κιλότα εδώ πάνω με τα κούνι γαλότσα βέβαια, λανβέν εδώ <laughs> και θα βγω στο κτήμα θα μπω στη λάσπη και θα αρχίσω να καθαρίζω να πλένω, να φροντίζω συνήθως μέχρι τις 11.30 ώρα τη νύχτα αυτό συμβαίνει. Πού βρίσκει χρόνο για να μαγειρέψει, να καθαρίσει το σπίτι σου, να ασχοληθεί λίγο. Άστο την προσωπική Άκου. ζωή να βγει μια βόλτα, ρε Δεν παιδί. Δεν βγαίνω, που... τα παιδιά με παρακαλάνε. Δηλαδή, αν ρωτήσει και του φίλου μου, λένε Ελά, πάμε μια βόλτα. Ξέρουν όλοι πια ότι πρέπει να μου το πούνε μια μέρα πριν για να μπορέσω να το βάλω μέσα στο πρόγραμμά μου. Μπορεί να το χωρέσει όμω κάπω. Ναι, όχι για πολλέ ώρε, θα το χωρέσω όμω. Δεν είναι δηλαδή ότι φεύγω και γίνω μερημίτη στι ημέρε που δεν έχω φωτογράφηση. Του βλέπω του φίλου μου. Προσπαθώ. Κάποιε στιγμέ τα καταφέρνω, κάποιε όλε, άλλε όχι. Μπορώ να του πω, παιδιά, δεν μπορώ σήμερα. Δεν γίνεται. Επίση είναι και όλα τα ζώα εκτό κτήματο που φροντίζω, έτσι, γιατί μπορεί να κάνω τη γύρα με τα αμάξι να και όλους τα είσαι και όλου αδέσποτου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. πώς Πώ προέκυψε η φάση με τη φάρμα. Λοιπόν... Γιατί εσύ ήρθες από την Αυστραλία μαζί με τη φιλενάδα μας. Με τη Λιλή, βέβαια. <laughs> Να, να πούμε ότι στην Αυστραλία, ε, επειδή η Λίλι είχε και αδέλφια, ε, είχε τον Τρούμαν και την Μπέλα. Ναι. Ε, τα οποία είναι παιδιά χωρισμένων γονιών. Και ο Τρούμαν και η Μπέλα έχει μείνει στην Αυστραλία, ε, και τώρα προσπαθούμε να έρθει και ο Τρούμαν στην Ελλάδα που είναι ένα ίδιο σκύλι, σαν τη Λίλι. Θεό τρελό, δεν υπάρχει. Το άτομο είναι. Τρελοκομείο. Προσπαθώ να τον φέρω. Υπάρχουν πολλά διαδικαστικά θέματα που πρέπει να λύσω. Ε, πώ ήρθα λοιπόν, πώ πρόσεξε με τη φάρμα. Φεύγοντα εγώ από την Αυστραλία, αυτό ήταν ένα project που ήμουν έτοιμο να το κάνω στην Αυστραλία. Α, ah, οκ, okay. άρα το είχε οργανώσει στο μυαλό Ήτανε σου. Ήταν όλο σχεδιασμένο στο μυαλό μου μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Δηλαδή στην Αυστραλία θα μάζευε τι αράχνε τι τεράστιες τα φίδια, του κροκόδου και τα καγκουρό. Ναι, ναι, στην Αυστραλία δεν θα γινόταν με αδέσποτα ζώα γιατί δεν υπάρχουν αδέσποτα ζώα στην Αυστραλία. Δεν είναι τόσο οργανωμένο το κράτο που δεν, δεν μπορούν να υπάρξουν αδέσποτα να ζώα. Είναι αδύνατο. Αλλά είχα αποφασίσει, είχαμε αποφασίσει να φτιάξουμε μια φάρμα, ένα, ένα cottage και να έχουμε άλογα, κατσίκες, κότες, πάπιες, χίνες, σκυλιά, γατιά, ό,τι μπορούσαμε και ταυτόχρονα θα κατεβαίναμε μισή ώρα commute με τα αυτοκίνητα για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Δεν έγινε στην Αυστραλία. Ναι. Έτσι. Κρίμα. Το, ε, το project ήταν ήδη γραμμένο, ήδη τοποθετημένο. Ήδη έτοιμο. Έτοιμο. Είχε μπει μέσα στη βαλίτσα μαζί με τα τρία παντελόνια που πήρα. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα έκατσε αυτό και το ξεκίνησα εδώ. Δεν είμαστε ούτε στο ενδέκατο δεν έχει φτιαχτεί ακόμα το, το project αυτό, έτσι, γιατί είναι ένα um, run down σπίτι, σε ένα εγκαταλειμμένο κτήμα που τσούκου τσούκου σιγά σιγά, στα μισά ώρα και στις ώρες που μου μένουν ελεύθερες, φτιάχνω πράγματα. Ναι, ώστε να γίνει... Ναι ρε παιδί μου, να γίνει ένας πολύ όμορφος εμ, αισθητικά χώρος, γιατί είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, έχει, έχει πολύ όμορφια μέσα του. Αλλά αισθητικά δεν είναι αυτό που θα δει στο Instagram. Δηλαδή δεν έχει του ωραίους φράχτε. Θε να το κάνει και λίγο Instagramικό για να. Όχι. Θέλω να το κάνω όμω εγώ όταν ανοίγω το πρωί και βγαίνω έξω και με όχι. την κούπα και, και κάνω έτσι. Να κάνω. Α, γιατί είμαι και πολύ visual άνθρωπο, ρε παιδί μου. Ξέρεις, Α, ναι, όντω ισχύει αυτό. Μ, μ' αρέσουν τα πολύ όμορφα πράγματα. Και θα ήθελα. Και οι φράχτε μου να είναι όμορφοι, ξέρει. Πολύ βασικό. Έλα. Πώς και έκανε καινούριο προφίλ και δεν το πρόθεσε όλο αυτό το project μέσα από το δικό σου. Από το. Της από το Καρολάκο, ναι. Λοιπόν, θα σου πω πολύ συγκεκριμένα. Ε, το Athens Happy House υπήρχε σαν προφίλ στο Instagram και πριν από όλη αυτή τη φάση ε, που είχε 5-6 φωτογραφίες από την Αυστραλία. Γιατί σου λέει ήταν ένα project που ήταν να τρέξει στην Αυστραλία. Α, και θα λεγόταν Athens Happy House. Όχι Athens Α, Happy House. Θα θα, θα, λε, θα λεγόταν A House on the Hills, γιατί θα ήταν στα Adelaide Hills το το κτήμα αυτό. Σε ποια ε, περιοχή είναι αυτό? Τα Adelaide Hills. Ναι. Είναι η λόφοι στην Αδελαίδα, στην Νότια Αυστραλία. Αν παιδιά το γκουγκλάρετε, δεν έχετε δυο ομορφιά, είναι σοκ το μέρο. Ωραία. Τι με ρώτησε, είσαι λίγο γριάλ Σχάιμερ. Ε, Πώ και δεν το πρόθεσε μέσα από τα δικά social media Α, και okay. κάνει καινούργια για όλο αυτό. Λοιπόν, τα δικά μου, το το προσωπικό μου social media είναι πλέον πολύ ξεκάθαρο το ότι απευθύνεται μόνο στου πελάτε μου και σε ανθρώπου που θέλουν να γίνουν πελάτε μου ή σε ανθρώπου που θέλουν να πάρουν ένσπο από αυτό που κάνω. Οπότε το 80% των ανθρώπων που είναι σε αυτό το προφίλ, αν του δείξει χώμα, λάσπη, κανένα δέντρο, ναι. θα. Τα φρικάρουν, δεν ναι, ναι. <laughs> ναι, ναι. Οπότε είπα να το ξεχωρίσω για να μην του μπερδεύω, ρε παιδί μου. Ξέρεις, κι επειδή, επειδή, ζούμε σε μια κοινωνία που πλέον το social ε, λίγο δίνει γραμμές για το ποιος είσαι, σε βάζει σε διάφορα αυλάκια, ναι. Ε, δεν ήθελα να τους μπερδέψω. Είμαι και φωτογράφος και πολύ συγκεκριμένος φωτογράφος. Κάνω πολύ συγκεκριμένη φωτογραφία. Αλλά ταυτόχρονα είμαι και αγρότης και είμαι και χωματατζής και αλογιάρης και σκυλομάνα. <laughs> αλογιάρης από, <laughs> <την, laughs> από την άλλη μεριά, ξέρεις. Οπότε άστους αυτούς να... Πώς το φαντάζεσαι ρε παιδί μου, θες να κάνεις ένα μεγάλο σέλτερ, ας πούμε. Όχι. Δεν Θέλω να κάνω σέλτερ, yeah. <laughs> <Δεν laughs> θέλω, <laughs> θέλω, θέλω. Είναι τεράστια ευθύνη. Παιδιά δεν μπορεί να κάνει σέλτερ. Καλά, enter. ναι, εδώ η Κατρίνα. Ε, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Οπότε. Πώ το. Είναι, α πούμε, βρίσκει σκυλιά στον δρόμο και τα μαζεύει. Γιατί μέχρι στιγμή νομίζω. Όχι. Όμω έτσι έχει δουλέψει το πράγμα. Όχι. Θα σου πω πώ έχει γίνει αυτό. Το, υπάρχει μόνο ένα σκυλί που το βρήκα <laughs> εγώ και το μάζεψα. <laughs> τώρα ο Μπέρα, ένα φανταστικό αρκούδο που θα βγει για υιοθεσία. Ε, ένα μικρό σαν Μάλτι ε, που σαν κοκεντούτλ, ένα σκυλάκι, σαν κανείς είναι τέλο πάντων. Ε, όλα τα άλλα σκυλιά λοιπόν, οι μπάνι, οι κούκοι ζούσαν στο κτήμα όταν πήγα εγώ εκεί, οπότε είναι δικό τους το κτήμα και μείναν μαζί μας. Η διεκτησία. Ο Άρης και η Ήρα ήρθαν από μια φιλο... πήγα και τους πήρα εγώ όταν μετακόμισα στο κτήμα από μια φιλοζωική στον Μαραθώνα και για να νιώθω ασφάλεια, αλλά και για να βοηθήσω δύο σκυλιά από το δρόμο, γιατί αυτά τα σκυλιά ήταν ε, σε κάκιστη κατάσταση και ήταν και πολύ επιθετικά. Mm. Η Λίλη ήρθε πακετάκι, Βασίλισσα. Πάμε με τη Λίλη, αλήθεια σου λέω. Και μετά πιάνουν οι φωτιέ. Και όταν έφερε η Κατρίνα τα σκυλιά στο κτήμα, γιατί είχε καεί το καταφύγιο, έπρεπε κάπου να πάει το κορίτσι στα σκυλιά, έτσι. Φεύγοντα στα σκυλιά, τη λέω να σου πω τώρα αυτά τα παπούδια γιατι γιατί είναι τέσσερα-τρία παπούδια και ήδη. Ήδη ε, είναι τρελή. Είναι... <laughs> Δεν θα την έπαιρνε άνθρωπο. Ε, τη λέω: Άστα τα παπούδια, γιατί δεν έχουν κάπου να πάνε. Και άσε και την Ήβη, μπα και μα φυλάξει ένα σκυλί εδώ μέσα, γιατί είναι ένα τσοπανό σκυλί. <laughs> ναι, τρελό. Οπότε, να πω μοίραν τα παπούδια. Μετά στο καπάκι γίνεται η φάση με το Δήμο Ζηρού. Πάω εγώ μια μέρα εκεί, βλέπω yeah. τον Κάρολο. Έτσι. βλέπω την Πέλα. Έτσι. Ναι, ρε. Μπέλα, έτσι. ναι ρε, παιδιά. Λέω καλά, έρχεστε σπίτι εσεί οι δύο τους, αλλά δεν θα μείνουν. Αυτή είναι τώρα τελειώνει η θεραπεία τους και θα βγουν ε, φωτογραφία make-up μαλλί, και σπιτάκι. Οπότε ε, είναι για να φεύγουν και αυτοί. Δεν θέλω να είναι shelter. Δεν είναι shelter. Είναι πόσο σπορ, παιδί μου. Για μένα είναι το ιδανικό μου σπίτι. Οκ. Okay, άρα... Για μένα το σπίτι είναι μου... Είναι μια φάρμα με ζώα. Ναι. Ναι, είναι ένα κτήμα εμ, Sustain, θέλω να είναι sustainable, eco-friendly. Um, κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνει out of grid, που σημαίνει εκτό ενέργεια, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ και τα σχετικά. Οπότε θα ήθελα να είναι απόλυτα αυτόνομο. Ε, να μπορώ να καλλιεργώ το φαγητό μου, το φαγητό που θα τρώω και να τρώνε και φίλοι μου από αυτό το φαγητό και να έχω όλα αυτά τα ζώα που μου αρέσει να τα ζουμπάω και να. Δεν είμαι vegan, να σε σώσω. Στο, Α, προλα... στο προλαβώ. Εκεί. Α, δεν είσαι vegan. Προλάβω... Στην προλαβα την ερώτηση. Ναι, είναι no πιο hate, κάτω. Δεν βέβαια. είμαι vegan. Είμαι vegetarian. Οκ, <laughs> okay, οπότε. Ε, vegan όχι όμω. Δεν έχω σκοπό να γίνω ακόμα. Μ' αρέσει έτσι όπω είμαι. Ε, αν είμαι αγόρι κορίτσι, no hate, <laughs> να την προλάβουμε και αυτή την ερώτηση. No hate, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό, δεν απαντάμε. Is non-binary? Ε, μπορεί να ξυπνήσω ένα πρωί και να αυτοπροσδιοριστώ ως Miss Venezuela και την άλλη μέρα το πρωί να ξυπνήσω και να αυτοπροσδιοριστώ ως Σιλβέστε Stallone στο Ράμπο βουτυγμένο στη λάσπη μέχρι εδώ. Οπότε δεν... Δεν είμαι τίποτα. Τι ζώδιο είσαι, θα μα πει εδώ δημόσια, γιατί μα τα πριν προσωπικά. Ταύρο, όλα τα πάντα, όλα στον κρυό. Πω, πω το μακτικό είναι αυτό. Ναι. <laughs> το κέρα το μιλάμε... <laughs> τα πάντα όλα στον κρυό, σαν τη μάνα μου. Πιστεύεις ότι στο hype σου έχει παίξει σημαντικό ρόλο το χιούμορ σου, ή μόνο το ότι δείχνει τα ζώα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ρε εσύ. Δεν, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται αυτό το χιούμορ. Το, το σίγουρο είναι ότι αν, αντιλαμβάνω ότι αυτό που κάνω το κάνω για πλάκα. Το οποίο είναι θετικό. Δηλαδή, όλοι, όλοι συνειδητοποιούν ότι okay, αυτό ο τύπο τη βλακίες που λέει, τη λέει για πλάκα. Δεν βρίζει όντω τα ζώα. Όχι, εσύ. Δεν έχει υπάρξει σχόλιο που να σου πει, ξέρω εγώ. Ναι, που... έχει υπάρξει. Αλήθεια. Αλλά στα μ, χίλια σχόλια είναι ένα που θα μου έχει πει καλά, δεν τρέπεσαι που βρει τη γάτα σου. <laughs> δηλαδή. <laughs> και εκείνο είτε θα πάω να απαντήσω. Θα απαντήσει όντω. Ε, σε όλα τα κουλά απαντάω. Υπάρχει. Δηλαδή είναι. να σου πω. Θα μπω και θα απαντήσω. Δεν σου χαλάει λίγο την ενέργεια αυτό, ρε παιδί. Καθόλου. Ξέρει γιατί. γιατί ε, υπάρχουν χίλια μηνύματα αγάπη πραγματικά και ένα κουλό. Ε, δεν θα κολλήσω στο κουλό. Δηλαδή, εντάξει, θα τα ακούσω, θα γελάσω. Ε, να φάω φόλα εγώ και τα σκυλιά μου. Οκ okay, έλα να μα στηρίξει. Εντάξει. Πώ ε, περίμενε ποτέ ότι θα έχει τόση αγάπη από τον κόσμο, Όχι. Πώ το διαχειρίζει αυτό, Δεν το διαχειρίζομαι, δεν μπορώ να διαχειριστώ. Μπορώ να βάλω τα κλάματα, δηλαδή να το σκεφτώ να κάθομαι σπίτι και να μπήξω στα κλάματα. Πολύ δυνατά. Δεν, δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει να σου, να σου στέλνει ένα μήνυμα και να σου λέει Σε αγαπάω και να μην το ξέρει και σε αγαπάω, είσαι φοβερό και σε αγαπάω και να σου βάζει καρδούλε και να. Ρε, παιδί μου, το παίρνει, το εκλαμβάνει. Και για έναν μεσήλικα άντρα που δεν έχει στη ζωή του, δεν είχε ρε, παιδί μου, ποτέ του στο νου να κάνει όλο αυτό, μπορεί να του το έλεγα, εγώ το έλεγα και στο Γιάννη όταν είχα πρώτο έρθει. Καλά, θέλει να γίνω youtuber, θέλει να κάνω αυτό, θέλει να γίνει το ένα, θέλει να γίνει το άλλο. Ουσιαστικά όμως, mm. μαλακίες έλεγα. Δεν, δηλαδή, πώς να σου πω, όταν έχει τόση πολύ αγάπη από τόσους πολλούς ανθρώπους γύρω σου, υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Υπάρχουν μέρες που... Ε, θα μου την πέσουν στο σούπερ μάρκετ ή στο δρόμο ή κάπου στη Βάρκιζα, επειδή οι γονείς μου στη Βάρκιζα και είμαι συνέχεια εκεί, και θα τρομάξω και θα τρομάξω πολύ, αλλά θα πάω σπίτι και θα καθίσω και θα πω, τι έγινε, δηλαδή πώ μπορεί αυτό ο άνθρωπο να έχει καθίσει και να έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με σένα, Ρε φίλε. Ναι, ε, δεν σου φάνηκε κρύπη. Εμεί που τα ξέρουμε, πια όχι. Όχι, γιατί μπορεί να, να σκάνε κεφάλια. Μπορεί να με εξαρτάσετε. Ο Waffle's Όχι, κάνει κεφάλια έτσι και μου λέει τι γίνεται, Η <laughs> Πλέον είμαι στη φάση. Εγώ, εγώ, εγώ. Καλά είναι η Ολίβια, ξέρει. Σε χαιρετάει. Γενικά, εσύ δέχεσαι donations για το. Ε, θα σου πω τι γίνεται. Δέχομαι μόνο ε, πράγματα. Είδα κάποτε λύσει για τρόφιμα. Δέχομαι, δέχομαι σκυλοτροφέ, δέχομαι κρεβάτια, λουριά σκατά, φατά, μαλλιάρα σκατά, μαλλιάρα ανδρίκελα, τα πάντα όλα αυτά. <laughs> αυτά όλα τα παίρνουμε. Δεν παίρνουμε ούτε μισό cent από κανέναν. Δεν μας αφορά κάποιος να μας δώσει λεφτά. Δεν έχουμε ανάγκη από λεφτά. Δηλαδή δεν, δεν χρειάζομαι εγώ λεφτά από κάποιον. Αλλά σίγουρα αν κάποιος θέλει να μας δώσει φαγητό, εννοείται θα το πάρω. Γιατί και τα δικά μου τα σκυλιά θα βοηθηθούν Αλλά και όλα αυτά τα σκυλιά που ταΐζω ναι. καθημερινά εκτό, που αυτό δεν χρειάζεται να το βλέπει και κανένα. Δεν αφορά Να βγαίνω εγώ τώρα στο instagram Πήγα να ταΐσω 50 σκυλιά Κυκλοφορείς η τα... γειτονιά να φανταστώ με τεράστια ναι, ναι, σακούλα ναι. πίσω ε, Κυκλοφορώ με το, το smart πιπανκάζ. Το οποίο smart <laughs> Μίληζε <μύριζε> κατρουλιό προχθέ. <laughs> Κάποιος κατουριθεί εκεί μέσα ε, Κοτέτσι αγάπη δεν είναι κοτέτσι ναι, ναι, δεν μπορεί. Εγώ σήμερα σχάθηκα να μπω και εγώ ίδιο. Σχάθηκα πραγματικά. Μπήκα και ένα. Είστε διέλευοι. Αλλά. Donations παίρνουμε. Φαγητά, λουράκια, κρεβατάκια, αε, ρουχαλάκια. Αυτά όλα. Οκ. Αν ενδιαφέρεστε. Ναι, μπορώ να πω. Για του επόμενου δύο μήνε. Ε, ε, το Happy House ε, έχει, τα, τον έχει βρει τον τρόπο του Έλα λίγο τα sponsorships. Ναι, έχει γίνει πολύ δυνατό. Μπορώ να πω. Ναι, καλέ. Λοιπόν, η Γιοζέρα είναι μια εταιρεία γερμανική που έχει σπονσοράρει το φαγητό των δικών μου το σκυλιών. Τέλειο είναι αυτό, ε, ρε, παιδιά. Ε, Χωρί να μου ζητήσουν τα παιδιά τίποτα, δηλαδή συγκεκριμένα πώτη, κάτι. Ναι. Ξέρεις, από μόνοι του ήρθανε και, και το, πρόσ, το πρόσφεραν. Οπότε, όποιο θέλει να βοηθήσει, ε, α βρει. παιδιά ψάχτε να βρείτε έχει πολλά μικρά καταφύγια online και ένα σακουλάκι τροφή που μπορεί να θέλετε να το δώσετε στο Happy House, πηγαίνετε, δώστε το κάπου αλλού, στείλτε μου και ένα μήνυμα ότι το κάνατε, να σα στείλω και ένα μεγάλο φιλί και ένα αυτόγραφο τη Ολύβια με μια νυχτιά. Και έτσι θα βοηθήσετε και άλλου ανθρώπου που σπαθούν πολύ. Ναι. Οκ, okay, οπότε έχετε αυτό το νου σα. Ε, θα να του στείλετε στο Instagram που θα το έχω από εδώ κάτω ότι το κάνατε και στείλτε το, το και σε μένα και θα σα απαντήσω κι εγώ. Θέλω να πω όμω, <laughs> επειδή πρέπει όλο αυτό να το στηρίξουμε με κάποιο τρόπο, γιατί η τσέπη του φτωχού φωτογράφου, ρε παιδί μου, όλο και αδειάζει και όλο και αδειάζει και σκισμένα εδώ όλα έχουν αρχίσει και γίνονται. Ε, έχουμε ξεκινήσει να βγάλουμε μια σειρά από merch. Ε, τα οποία. Α, δεν είναι τέλειο το δεν, δεν είναι τελειωμένα ακόμα, δεν είναι έτοιμα ακόμα, αλλά θα υπάρχει μια σειρά από πολύ ωραία χουντί και τίσερ. Παιδιά, έρχεται merch, θα τρελαθώ άθεμο. Τσάντε, ναι. καπέλα, ε, κονκάρδε, διάφορα πράγματα. Κούπε. Κούπε, τα Ελπιζό. πάντα όλα, ναι. Okay. Ε, τώρα το κάνουμε λίγο έντυπο, το ραφινάρουμε όλο για να βγει πάρα πολύ ωραίο. Και εκεί λοιπόν θα μπορείτε να μα στηρίξετε. Ε, αγοράζοντα κάτι από το merch μα. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, παιδιά, όταν βγει το merch, θα σα ενημερώσω και εγώ στο Instagram. <σχ> Γιατί πιστεύει ότι η Ολίβια έχει γίνει star του TikTok σου. Ρε γάμο, το, το έχω σκεφτεί, την έχω ρωτήσει πολλέ φορέ. <σχ> Δεν μπορώ να το εξηγήσει η ίδια. Η Ολίβια την έχετε δει. Δεν είναι ούτε το ωραίο το... Στα μάτια τα δικά μου είναι το ωραίο τρογατή στον κόσμο. Δεν είναι, είναι λίγο σαν κακό ρε παιδί μου. Ζωή <σχ> μου. <σχ> <σχ> είναι και λίγο με είναι και πάρα πολύ σκυλά και γενικά όχι με μένα με όλους τους ναι. υπό υπόλοιπου. <laughs> δεν μπορώ παιδιά δεν μπορώ να το εξηγήσω ίσως γιατί η Ολίβια δεν είναι ούτε μάινεκουν, δεν είναι ούτε Blue Russian δεν είναι ούτε αυτά τα με τα ναι. folded ears γιατί οπότε όλοι μπορούν να ταυτιστούν με αυτή την ε, τύπησα. Και νομίζω ότι βάζοντα εγώ τη φωνή μου από πίσω, θέλει επίση να πω κάτι ότι όταν δεν, είναι, όταν δεν βλέπετε τη μούρη μου, τι περισσότερε φορέ το έχω κάνει voice over, δεν ουρλιάζω έτσι. Oh. Γιατί το ζώο δεν θα. θα τρόμαζε άμα ήμουν εγώ και ουρλιάζαμε στη μούρη του έτσι. Μην τρελαινόμαστε <laughs> Γιατί πολλοί μου λένε, Μα πώ φωνάζει έτσι τα ζώα, παιδιά. Όταν δεν έχω το σκυλί εδώ, φωνάζω. <laughs> Παίζω και κάνω, μετά τα κάνω. Ε, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Τα κατάφερε, έγινε. Στα ρούμπα, ζει. Ε, η, η κοπέλα του κολλητού, η Δέσποινα Ιλαγουδάκη, μου έχει δώσει, μου έχει κάνει δώρα ένα κρεβάτι και ένα καναπέ. Λοιπόν, αυτό το καναπέ ζει μέσα στην κουζίνα. Έχ, η κυρία Ολίβια έχει βρει τρύπα στα πλάγια <συκλή> του καναπέ. Η Δέσποινα κρατάει ακόμα κάποιε κουβέρτε και κάποια παπλώματα σα ξέρεις, από κάτω, η οποία το έχει κάνει σπίτι Έλα! Yeah. Yeah. Και τη βλέπει τα πρωινά, βγαίνει από την τρυπούλα, μια τρυπούλα τόση και τεντώνεται. <σκλικ> 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 και ξεκινάει η μέρα. <σκλικ> Βρωμιάρα! Το ζει έτσι, ναι. Να σου <σκλικ> πω κάτι και το σπιτάκι τη εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Yeah. Που το Ναι. ναι. Το κολόσπιτο. υπάρχει, υπάρχει και μια σκέψη, ίσω φτιάξουμε και μερικά κολόσπιτα. Να κάνουμε κάποια giveaway. Giveaway, πω, πω, <σομίως> θα ήταν τέλειο αυτό. Ε, οπότε... Χωράει, έχω σε, σε κολόσπιτο. Να μου κάνετε και εμένα εκεί. Μπορώ γι... να σου φτιάξω ένα. Μπαίνει σε κολόσπιτα. <σομίως> Μόνο σε κολόσπιτα μπαίνει. Αγάπη, θα σου φτιάξω. <σομίως> η αλήκη τι είναι. <σομίως> Αμέσω. <σομίως> να μα Και ξεκινάει. <σομίως> τα πρώτα giveaway θα είναι εδώ με τα κολόσπιτα. Πάμε, τα παίρνετε κολόσπιτα. Ποια είναι η άποψή σου για, για τι ράτσε. Λοιπόν, είναι τέλεια αυτή η ερώτηση και θέλω να το βγάλουμε και από τη μέση. Ε, η Λίλι λοιπόν, εγώ στην Αυστραλία. Η Λίλη είναι ένα standard poodle αυτή είναι η ράτσα τη. <laughs> ε, εγώ στην Αυστραλία, όσα χρόνια ζούσα, ε, έπαιρνα μέρο σε confirmation shows και επίση κάναμε breed τα συγκεκριμένα σκυλιά. Βέβαια, είχαμε ε, αριθμό εκτροφέα. Ε, τα σκυλιά αυτά είναι όλα DNA tested, έχουν κάνει όλα εξετάσει, πολύ συγκεκριμένα. Γινόταν όλο πολύ επιστημονικά. Η Και γνώμη... για τα ζώα. Ε, όχι η βάναυσα που είναι τα περι, οι περισσότερε ράτσε. Όχι. Ρε Γιατί εσύ. στην Ελλάδα, α πούμε, πουλάνε ράτσε, αλλά είναι. Μου λέγει η Κατρίνα ότι. Άλια. Όχι, είναι όχι. σε χάλια κατάσταση, με σπασμένε μήτρε στα. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Οι στο, ξε... στο εξωτερικό αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί είναι όλο πολύ ελεγχόμενο. Δηλαδή, έρχονται τώρα από το council, από το συμβούλιο στο σπίτι σου, κοιτάνε να, δε... να δουν πώ εσύ αναπαραγάγει αυτά τα σκυλιά. Υπάρχει κλαμπ για τη συγκεκριμένη ράτσα, οι οποίοι αυτοί έχουν το πρώτο λόγο αν κάποιο σκυλι θα πρέπει να κάνει μωράκια ή όχι. Ε, εγώ έχω φοβερή αγάπη για τη ράτσα. Είναι πανέξυπνα τα σκυλιά, έτσι. Και επίση είναι υποαλλεργικά. Δεν μυρίζουν, ε, είναι τα ιδανικά σκυλιά για να ζει μαζί του ένα σπίτι. Ναι. Οπότε, ποια είναι η άποψή μου για τα καθαρό αίμα ζώα, Τα λατρεύω. Είναι σημάδι πολιτισμού, είναι σημάδι ιστορία. Αλλά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που δυστυχώ τα δέσποτα είναι τόσο πολλά, καλό θα είναι για τα επόμενα χρόνια όλοι να εστιάσουμε στο να τελειώσουν τα δέσποτα και τα δέσποτα θα τελειώσουν όταν θα τα πάρουμε σπίτι μας θα τα στηρώσουμε και αυτά θα σταματήσουν να κάνουν παιδάκια μετά λοιπόν από 50 χρόνια γιατί τόσο περίπου χρόνια θέλουμε για να το εξαλείψουμε σαν φαινόμενο θα ξαναμιλήσουμε για τα καθαρό ζώα. Θα μου πει, δεν θα γούσταρε να είχε, ξέρω εγώ, ένα καθαρό Εννοείται, ναι, γιατί είναι φανταστικά σκυλιά. Δεν μπορώ όμω να αφήσω τον κύριο Άκη στο δρόμο. Ναι. Makes δεν sense. μπορώ να αφήσω τον Μαξ στο δρόμο, δεν μπορώ να αφήσω ε, την Ήβη επειδή είναι ένα μπασταρδάκι στο δρόμο γιατί δεν δε, 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 δε έχει λογική αυτό. Όταν λοιπόν θα το ξεκαθαρίσουμε, τότε α μιλήσουμε και για τις, τα καθαρά μα κοινά. Μετά, επειδή στην Ελλάδα γίνονται όλα πολύ ύπουλα και πολύ. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να γίνεται και σωστά και στην Ελλάδα. Γιατί τώρα γίνεται με το χειρότερο τρόπο. Νομίζω ότι δεν το ελέγχει κανένα δυστυχώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν με πολύ αγάπη και όπω σου λέω, τα καθαρόμα ζώα είναι σημάδι πολιτισμού και είναι σημάδι ιστορία. Ε, και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουν γιατί πρέπει να υπάρχει ένα Springer σπάνιο. Υπάρχει λόγο για την ύπαρξή του. Βέβαια, όλα έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο μετά. Αλλά... Γιατί όλα βοηθάνε τον άνθρωπο. Ναι, 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 ναι. Αλλά ε, δεν, δεν μπορούμε στη συγκεκριμένη να έχουμε ούτε Springer Spaniels, ούτε Labrador's, ούτε καθαρό γερμανικούς μενικούς. Μπορούμε, αλλά γιατί να, γιατί να δώσουμε την προσοχή μας εκεί όταν είναι γεμάτα τα καταφύγια, σκυλιά, τα οποία έχουν προέλθει από όλες αυτές τις κακές... Ναι, και είναι τόσο ψυχούλια, τρε παιδιά. Έτσι, ναι. Οπότε αγαπάμε τα καθαρό μας σκυλιά, πολύ. Τα φυλάμε όλα στην μωρή. Αγαπάμε όλα τα σκυλιά, τελεία. Όλα τα σκυλιά φροντίζουμε και εστιάζουμε την προσοχή μας να τελειώσουμε τη φρίκη με τα σκυλιά στο δρόμο και στα καταφύγια. Σου έχει τύχει ποτέ να βρεθείς αντιμέτωπος με περιστατικό κακομεταχείριση ζώου. Ναι, όλα. <laughs> <laughs> Κάτι ακραίο ρε παιδί μου που λες αποκλείεται να μου συμβαίνει με αυτό. Να το, να το έχω δει με τα μάτια μου. Δεν Κοίταξε. σου λέω ότι είναι το, Κάτι πολύ ακραίο είναι η μπέλα. Ας πούμε. Ναι, η, η, μπέλα. Είναι. η μπέλα είναι πυροβολημένη στο πρόσωπο. Τη έχει χτυπήσει. Έχει ναι, ναι, την έχει χτυπήσει η σφαίρα τη εδώ και τη έχει βγει από την άλλη. Αυτό πηγαίνει το σκοτώσει, κύριε. Όχι, ή... νομίζω ότι αυτό κυνηγούσε είναι, και ναι. κατά λάθο, μάλλον. Δε, δεν θεωρώ ότι κάποιο άνθρωπο θα πήγαινε να πυροβολεί. Όχι, δεν δηλαδή... το κάνουν. Δύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν ξέρω, δεν, εγώ δεν μπορώ να το βάλω με το νου μου. Ναι, δυστυχώ γίνεται. Ναι τη έχει συμβεί αυτό. Η Φρέγια επίση είναι ένα άλογο το οποίο έχει έρθει στα χέρια μου από την φιλοζωική σε ένα νησί των κυκλάδων. Ε, ήταν παστουρωμένη. Ρε παιδιά. Δεμένη με αλυσίδε στα πόδια τη, έχει ακόμα τα σημάδια. Ήταν ε, malnourished, πώ λέγεται αυτό. Ήταν, ε, δεν κακό ήταν δεν, δεν, δεν τη φροντίζαν. Δεν, ναι. τη καθόλου. Ε, και είναι λογικό το άλογο να είναι έξαλλο. Είναι έξαλλο ακόμα. Δηλαδή, μόνο με μένα τα καλά και ο άλλου δεν φάει. Δεν, ε, ένα ζώο που έχει ζήσει όλη τη ζωή δεμένο, στην Ελλάδα έχουμε τρομερό θέμα κακοποίηση. Σε όλα. Γυναίκε, ζώα. Τα πάντα. Ναι, γιατί δυστυχώ και δεν ξέρω τώρα πιανού θα του κάνω rap the wrong way. Αλλά. Στα παπάρια μας Ζούμε σε μια τραγικά πατριαρχική κοινωνία όπου αυτό πρέπει να τελειώνει. Γιατί δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα, παιδιά, ξεκινάνε από εκεί. Και πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Γαϊδούρη, δεν έχει ακόμη να πάρει έναν Σαντορίνη. Να σου πω κάτι. Θέλω λίγο να πούμε για την Ελένη Προκοπίου. <laughs> <laughs> λοιπόν, δεν ξέρω, εσύ είδατε τώρα στα Instagram. Ε, μάζεψε ένα καινούριο άλογο. Το <laughs> μάθαμε. <laughs> <laughs> την Ελένη, η οποία την είχε ο Προκόπη, οπότε το άλογο λέγεται Ελένη <laughs> Προκοπίου. <laughs> ε, δεν, δεν ήταν ο στόχο μου να πάρω την Ελένη Προκοπίου ήταν να πάρω ένα γαϊδούρι ή ένα πόνι για να κάνει παρέα η η Φρέγια. Η Προκοπίου λοιπόν ήρθε γιατί εδώ και 8 μήνες το έσκαγε συνέχεια από το σπίτι αυτών των ανθρώπων και ερχόταν σε μένα. <laughs> και κάθε μέρα γινόταν μαδομούνη έξω από το φράχτη. Δεν υπήρχε αυτό που γινόταν. Δηλαδή να ουρλιάζουν σκυλιά αυτή, να τρέχει η Φρέγια να θέλει να βγει έξω. Πήγαινα πολύ ευγενικά το πρώτο καιρό, παιδιά. Η Ελένη, πάρτε την. Η Ελένη δεν είναι κακοποιημένη έτσι. Δεν ήταν, ένα, δεν ήταν το άλογο κακοποιημένο, απλά. Ένα άλογο που ήθελε εσένα για κάποιο ήταν... λόγο για πατέρα. Ήθελε <laughs> να ζήσει με τη φρέγια. Είχε, έχει τεράστιο κόλλημα με τη φρέγια η Ελένη. <laughs> ε, την πρώτη φορά πολύ ευγενικά, τη δεύτερη ευγενικά, την τρίτη λιγότερο ευγενικά, την τέταρτη έξαλλο. Χθε λοιπόν το πρωί ξυπνάω από τους, τα γαυγίσματα. Λέω η Ελένη. Βγαίν... Προκοπείο. <laughs> Βγαίν... δεν, δεν ήξερα επίθετο ακόμα εκείνη την ώρα. Τα πω μας αυτόν που την έχει. Ε, βγαίνω έξω, τη βλέπω, τη λέω τι θέλει. Βγαίνω, την ταζω τέλο πάντων. Φεύγω, γυρνάω το απόγευμα και την ξαναβρίσκω παιδιά έξω από το φράχτη. Και βγαίνω έξαλλο, τη βουτάω γιατί είχε και ένα σκηνή που της, το σέρνει μια ζωή μαζί τη. <laughs> με κάτι χαμαλιά και έτσι. Χάλια, καρνάβαλο την είχανε. Τη βουτάω και το Εσύ κόβω. Δεν έχω αλήθεια, σου λέω. Και το κόβω για το σπίτι του κυρίου, εκεί πέρα. Πάρε το άλογο σου, Ανδροπέου. <laughs> και όπω παίρνω στροφή, εμφανίζεται ο κύριο με το εγγόνι του και πριν του χέσω, μου λέει: Πάρτιν! Μα έχει σπάσει τα νεύρα! <laughs> δεν τη θέλουμε άλλο! Ε, <laughs> εμ... Έλα, δεν γίνει να το λε αυτό. Ε, ναι, εντάξει. Τέλο πάντων. Δεν, θα... δεν ξέρουμε αν η Ελένη θα μείνει μαζί μα, έτσι δεν. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει μαζί μας. Ένα άλλο είναι ένα τεράστιο έξοδο. <laughs> ε, Δεν μπορώ να το φανταστώ τι μπορεί να θέλει να άλογο. Τεράστιο και επίσης θα θέλει να περιποιήσει τα νύχια τη, τα δόντια της, είναι άθλη κατάσταση. Ε, είναι πολύ μεγάλο έξοδο ρε παιδί μου. Οπότε πρέπει τώρα λίγο να κάνω τα μπατζετάκια μου, να το μπατζετάρω ναι. όλο. Να δούμε και πώς θα πάει με τα σκυλιά. Και για λίγο καιρό μπορεί και να μείνει. Μπορεί ξαφνικά να δείτε και ένα post να λέει Γεια σου Ελένη, χάρηκα. <σχυ> και η Ελένη να έχει πάει να μείνει σε κάποιο άλλο το κτήμα που θα έχουμε βρει το σωστό σπίτι. Θα... Ήταν να πάρω γαϊδούρι τέλο πάντων για να γυρίσουμε εκεί. Ή τσέπη. Τη γαϊδάρα μέχρι εκεί το, το αντέχει τσεπη Τη γαϊδάρα αυτή την τεράστια που μαζεύτηκε, την Ελένη, το, το μαμούθ. <σχυ> Δεν ήμουν προετοιμασμένο. Συνέβη. <σχυ> ναι. Τι προσόντα θεωρείς ότι πρέπει να έχει κάποιο για να υιοθετήσει ένα ζώο. Τι προσόντα πρέπει να έχει κάποιο να υιοθετήσει ένα ζώο. Πρέπει καταρχά να είναι πολύ υπεύθυνο. Πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένο όταν παίρνουμε ένα ζώο. Εμ, δεν παίρνουμε ένα ζώο και το καλοκαίρι που θα πάμε θα το αφήσουμε. Δεν παίρνουμε ένα ζώο που αν αρχίσει κάνει τη σωτική του μέσα θα το αφήσουμε. Πρέπει πριν αποφασίσουμε, πριν, πριν έρθει η μέρα μου να πούμε λοιπόν είμαι έτοιμη, παίρνω το ζώο. Πριν φτάσουμε εκεί, έχουμε καθίσει και έχουμε μελετήσει τα πάντα. Όλες, όλ, όλ, όλες τις εκδοχές μιας μη σωστής συμβίωσης τον πρώτο καιρό, γιατί είναι δύσκολα τα ζώα, δεν είναι εύκολα. Ειδικά ένα ζώο που είναι ιδρυματοποιημένο, ένα ζώο που είναι κακοποιημένο, ένα ζώο που έχει ζήσει όλη τη ζωή του σε ένα πουρνάρι από κάτω. Δεν είναι εύκολο, <χω> δεν είναι η Λίλη. Είναι ένα ζώο δύσκολο. Θα τα κάνει μέσα, θα σου φάει του καναπέντε, θα τα κάνει όλα λίμπα. Το, το θέμα είναι ότι. Πρέπει να έχει πολύ αγάπη, βασικά. Πρέπει. Η, η αγάπη, εγώ τι έχω καταλάβει, η αγάπη χτίζεται. Δηλαδή, δεν παίρνουμε ένα ζώο και την πρώτη μέρα που το παίρνουμε το Όχι. αγαπάμε. Εγώ το αγαπάω ε, τρία δευτερόλεπτα αφού το αγγίξω. Ναι, ρε παιδί μου, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτή τη βαθιά αγάπη που μπορεί ναι, να έχω ναι, εγώ ναι, για ναι. τη Λίλια. Αυτό που πούμε. το κοιτά στα μάτια και λιώνει και λε, είσαι είσαι, είσαι έρωτα τη ζωή μου. Παίρνει καιρό, παιδιά, δεν, είναι, δεν έρχεται από την. Εγώ, εγώ προσωπικά. ναι, εντάξει, παίρνει λίγο καιρό. Δεν παίρνει δεν καιρό, Την πρώτη εβδομάδα είναι το δεύτερο μήνα. Α πούμε. Ναι, 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 <laughs> ναι. έρχεται έρχεται στο δίμηνο όλο ναι. αυτό το πράγμα η τρέλα. Ε, για να μην τρομάξουμε όμω κανέναν, δεν <laughs> είναι και αρκατόρθωτο να έχει ένα σκυλί μια γάτα. Είναι εύκολο. Αρκεί εσύ να βάλει τον εγωισμό σου λίγο στην άκρη και να πει ότι είμαι έτοιμο. Να βγάζω τρει βόλτε την ημέρα ή ναι. στι διακοπέ, αν δεν μπορώ να το πάρω μαζί μου, να το αφήσω σε κάποιον άνθρωπο να ναι. το φροντίσει ναι. και να δώσω τα λεφτά. Να έχει το budget να το ναι. κάνει. Ε, αν δεν θε να το αποχωριστεί, να, 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 να συμβιβαστεί ναι. για τον προορισμό και το, το κατάλληλμα, έτσι. Ε, δεν είναι ακατόρθωτο, δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, άνθρωποι που, που, έχουν όλες αυτές τις αμφιβολίες, καλό είναι να ρωτάνε ανθρώπους που έχουν ζώα. Να τους τα κάνουν λίγο πιο εύκολα όλα. Ναι. Και επίσης, επειδή μου την κάνουν αυτή την ερώτηση συνέχεια, και είναι μια ερώτηση που εμένα με σκοτώνει, πώς διαχειρίζομαι την απώλεια. Mm, ναι. Και θα ήθελα να το θίξουμε λίγο, ναι, γιατί ναι, ναι. είναι πολλά παιδιά που το ακούνε. Λοιπόν, παιδιά, η απώλεια δεν διαχειρίζεται. Όταν ένα ζώο φεύγει, ένα ζώο φεύγει και εσύ πρέπει να βρει τρόπου όλο αυτό να το διαχειριστείς Γιατί σου αλλάζει και σένα τη ρουτίνα, σου, σου βγάζει έξω από την καθημερινότητά σου, σου λείπει το ζώο. Για να το πούμε πιο ποιητικά, ε, τα ζώα λοιπόν όταν, όταν φύγουν έχουν φροντίσει, επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι ανώτερα όντα από εμά, έχουν φροντίσει λοιπόν η απώλειά του με τον καιρό να γίνει γλυκιά ανάμνηση. Δεν είναι το ίδιο όταν θα χάσουμε έναν άνθρωπο που μια ζωή θα θρυνούμε, γιατί πάντα θρυνούμε έναν άνθρωπο. Τα ζώα λοιπόν με τον καιρό ναι τα θρυνούμε, ναι μας λείπουν, αλλά περνώντα ο καιρό, δημιουργείται μια φοβερά γλυκιά ανάμνηση. Δηλαδή εγώ έχω χάσει στη ζωή μου δύο σκυλιά και δύο γάτες και τους σκέφτομαι πια και γελάω, γιατί θυμάμαι τι νούμερα ήταν. Μου λείπουν, αλλά το σκέφτομαι με, τα, με, το πιο ωραίο συνέστημα. Δεν θα του σκεφτώ όπω θα σκεφτώ τη γιαγιά μου και θα μπορεί να μπήξω τα κλάματα, α πούμε, επειδή μου λείπει η γιαγιά μου και είμαι 42 χρονών. Είναι πολύ λογικό. Αλλά ξέρει, είναι διαχειρίσιμο. Μη φοβάστε, παιδιά, μη φοβάστε να υιοθετήσετε ζώα. Και στην τελική, όλο αυτό που νιώθει όσο είσαι μαζί με το ζώο, το υπερκαλύπτει το θρήνο. Εννοείται. Γιατί δίνει τόση αγάπη, παίρνει τόση αγάπη ε, ανιδιοτελή. Δεν περιμένει από σαν να κάτω ζωή, από το να το ταΐσεις, <γι> για να το ξεσκατήσεις. Και δι πρέπει, όταν συνειδητοποιείς ότι δίνεις και ανεδιοτελή αγάπη. Ναι, μα δεν γιατί περιμένει. Δεν υπάρχει συνέστημα να νιώσεις ότι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, είναι το νιώθεις με τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τη σχέση σου πριν να πέλθει η φρίκη <laughs> ε, και με τους κολλητούς σου φίλους δηλαδή δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα να νιώσω ότι έναν άνθρωπο τον αγαπάς χωρίς λόγο ρε παιδί είναι, είναι η οικογένειά σου, Υπάρχει; είναι η σου που επέλεξε κιόλα. εννοείται Έκτο αν σου βρεθεί στη μέση του δρόμου που και, και πάλι, πάλι πάλι, το έχει επιλέξει γιατί έχει επιλέξει να σταματήσεις ναι έτσι, είναι πολύ βασικό να επιλέγουμε πότε θα σταματήσουμε και πότε όχι σε, σε όλες τις εκφάνεσεις της ζωής μας. Καλά να σου πω, το Χωσέ, το βρήκα τύπου, ήταν τόσος, μαζί με την αδερφή του που ήταν και αυτή τόσο, Ζοκ. και ήταν στη μέση του δρόμου. Στη μέση. Και τα έβλεπα να τρέχουν αμέριμπνα, χωρίς... Ζωάρα, Χωσέ. Ζωάρα. Ούτε ναι. ενό μήνα δεν ήτανε. Ψωρίαση από πάνω μέχρι κάτω, μιλάμε, κατακόκκινο το δέρμα του. Τόσο. Πω, μέσα πω. στη μέση του δρόμου. Τα άρπαξα και μετά δεν μπόρεσα. Γιατί τα φρόντιζα και τα δύο μέχρι να τα δώσω δεν μπορούσα να τα δώσω. Αν δεν Είναι είχα δύσκολο. τάξει το ένα σκυλί θα, θα είχα δύο τώρα. Θα είχε δύο. <laughs> γιατί την είχα τάξει μόλι τη βρήκαμε μου είπανε τι θέλω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το Χωσέ τον κράταγα για να τον έδινα μετά, αλλά δεν άτεξα. Είναι δύσκολο εσύ να τα δώσει. Δεν μπορεί ρε, παιδιά. Σου δημιουργείται μια τέτοια. ένα τέτοιο δεσμό που δεν. Mm. Το έχω πάθει με τον Γιώργο και τον Μπράξτεν. Ενώ ήταν η. Μπρέξτεν. Μπρέξτεν, ποιον λένε. Και σου βγήκε το Μπρέξτεν. Είσαι έτοιμο, τα ακούσει. Ναι. λοιπόν, πώ τη λέγανε αυτή. Στην Αυστραλία, λοιπόν, υπήρχε μια κυρία που τη λέγανε. Θεοδοσία. Ελληνίδα. Από αυτέ τι Ελληνίδε που έχουν πάει στην Αυστραλία πριν 50 χρόνια και δεν μάθανε ποτέ αγγλικά. Α, οκ, κλασικά. Και τη λέγανε. Θεοδοσία, κάπω τη λέγανε. Η οποία ε, εγώ την, πέτυχ, συνέχεια στο Farmers Markets. Ναι. Συνέχεια. Είχαμε γίνει κολτί, Κολτή. Όταν σου λέω κολτή, κάθε μας μιλάγαμε τι ώρε. Είχε έναν εγγονό τον Μπράξτιν. Παναγιώτη. Μπράξτιν. Πε εσύ. Δεν ξέρω πώ είχε γίνει. Όπου. Οκ. Okay. Δεν, έχω, δεν μπορούσε να τα βρω με αυτό το άτομο. Ρε παιδί με εκνεύριζε ο Μπράξτιν. Οπότε όταν βρέθηκε <laughs> ο Τζορτζ. Ο Τζόρτζ και ο Μπράξτεν. Το Τζόρτζ επίση ήταν φίλο του Μπράξτεν. <laughs> ήταν ο Τζόρτζ και ο Μπράξτεν. Δεν μπορώ αλήθεια. Έτσι είναι δύο. Είναι υπαρκτά πρόσωπα ο Τζόρτζ και ο Μπράξτεν. IQ ραδικιού και οι δύο μαζί δεν υπήρχε. <laughs> δεν ήξερα ότι Θεοδοσία το επόμενο. Δεν πρέπει να ήταν Θεοδοσία. Κάτι, κάτι άλλο ήταν. Ήταν και το όνομα και αυτή δηλαδή μου έκανε φοβερή εντύπωση. <laughs> ε, όταν ήρθαν, όταν του ρίξανε μπάσκετ από την πόρτα πάνω και του βρήκαμε στο κτήμα. Ήταν σαν να βλέπω αυτά τα δύο άτομα. Μου κοιτάγανε, με ξέραν κιόλα στα σκυλιά και τα με κοιτάγανε, αισθάνομαι να με χωνεύουν. Ήταν και λίγο τσινταΐδες μου. Και λέω: George and Braxton. <laughs> και έμεινε. Και κάνει όλου εντύπωση γιατί μάλλον επειδή δεν τον λέω <laughs> Bra Μπράξτον. <laughs> ναι, Μπράξτον. Μα Ναι. Έκανε προάλληλα ένα story που έχει πάρα πολλά νεύρα. Κάτι για κάτι ντουλάπε. Λοιπόν, τι έγινε εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν έξαλλο, αλλά ήταν μια. κάτι που εμένα με κάνει πολύ άβολο να ξαναπεταχτώ έξω από μια ντουλάπα στα 40 μου, γιατί κάποιο δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό που βλέπει. Και επειδή 40 ετών δεν οφείλω καμία εξήγηση σε κανέναν για το ποιο είμαι και δεν θα ήθελα κανένα να οφείλει, ζούμε σε μια κοινωνία πια που δεν χρωστάει κανεί εξήγηση σε κανέναν. Ούτε για το τι είναι, ούτε για το πώ είναι, ούτε για το τι τρώει, ούτε για το σε ποιο Θεό πιστεύει, ούτε στο τι ψηφίζει σε τίποτα. Είναι προσωπικά μα όλα αυτά και είναι οκ. Okay. Όλα αυτά είναι οκ, okay. είναι τέλεια οκ. Okay. Οπότε επειδή όλο αυτό έχει πάρει μια πολύ μεγάλη ε, έκθεση προς τα έξω. Ε, άρχισα να δέχομαι ε, στενό μαρκάρισμα στα social media γκομενικό και εγώ ένιωθα πολύ άβολα για με όλο αυτό γιατί δεν, ε, δεν θέλω να... Τα social media δεν είναι για μένα ένα, μια γκομενική πλατφόρμα, δεν είναι το Tinder Ήταν μέσα σε ερωτήσεις αν στην πέφτουνε στη social media. Δεν είναι το grind μου, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά έτσι, οπότε για να το λήξω, γιατί έπρεπε να το λήξω εκείνη την ώρα, πετάχτηκα έξω από την δουλάπα. Και... Σου την πέφτανε κοπέλε, να μου πει. Τα πάντα. Όλοι. Κοπέλε. Δεν... Αλλά δεν είναι, κοπ... δεν είναι αν μου την πέφτανε κοπέλες ή αγόρια. Όλοι οι περσόνα είναι πάρα πολύ σεξι. Θα σου πω. Εμ... Ευχαριστώ καταρχήν. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί είναι κάτι που επειδή βιώνω έναν χωρισμό εμ... το έχω αφήσει λίγο στην άκρη. Οπότε δεν είναι κάτι που εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν εκτάριο. Και δεν με αφορά στην προκειμένη φάση. Αλλά με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση να πρέπει να το εξηγήσω σε κάποιον άνθρωπο και επίση με φέρνει σε χειρότερη θέση όταν αυτό ο άνθρωπο δεν το κλάβει καλά. Ναι. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε κάποιον και νομίζω. Αγάπη, να σου δει στο σπίτι. Γι' αυτό δεν σε αφήνει να αγγίξει τίποτα. Κλότσα τα Γιάννη. Ε, μπορεί να βλέπουμε κάποιον και νομίζω συμβαίνει και σε εσά. Και νιώθουν τόσο πολύ οικία, οικία. Ε, μα, εδώ ήρθε και ήμουν σε φάση. Ήταν το ξέρω χρόνια. Και αν εγώ σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω να βγούμε ή δεν θέλω θα να το βρεθούμε, πά, Α, οκ, okay. είναι είσαι σνόμπι, είσαι ντίβα, θα, θα, σε βρίσουν, ρε παιδί ναι. μου. Κακό Κατά είναι πέρας. αυτό. Οπότε έπρεπε να γίνει πολύ άβολα έπρεπε να γίνει γιατί δεν είχα κάποιο λόγο να το κάνω αλλά εκείνη την ημέρα πια το κακό είχε παραγίνει ε, και κόπηκε και μαχαίρι και το ζω γιατί ο τύπος από το TikTok και ο τύπος από το Instagram αυτό το βλαμένο εδώ δεν έχει αυτό που βγαίνει παρά έξω δεν έχει τίποτα ε, Ερωτικό, δεν είναι ερωτικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι εγκομενικό, δεν είναι. Είναι όλο μία μπουρδά και είναι όλο ένα ε, ζωοφιλικό αστείο. Αν δηλαδή από αυτό που βλέπουμε ένα άνθρωπο τσιμπήσει μια γάτα από το δρόμο, ένα σκυλί, ε, βοηθήσει ένα ζωάκι, ένα πατημένο περιστέρι, εγώ είμαι χαρούμενος. Δεν είμαι χαρούμενος να μου στείλει κανένα ή καμία μήνυμα να πάμε για καφέ. Δεν θέλω. Αυτό. Βιώνω ένα χωρισμό, πενθώ. Σε δύο-τρία χρόνια ξανασκήλτε μου. Έχω μάθει ότι θέλουν να έρθουν σπίτι σου άνθρωποι να γνωρίσουν τα ζώα σου. Λίγο. Σίγουρα η Σοφία. Σε πέντε λεπτά στο σπίτι μου. Ρε παιδί μου, πω εσύ. Αν ένα άνθρωπο δεν το ξέρει. Είσαι καλά, κρίση πανικού. Και σου έλεγε, ε, Μπορώ να έρθω σπίτι σου σήμερα να πιούμε καφέ. Αγάπη, όχι, δεν μπορεί να πει. Όχι, δεν μπορεί να καφέ. Δεν, είναι, δεν σε ξέρω. Που λέω. ναι, έχει ναι, σπίτι <είσαι>, μου. Που λέει. Ναι, δεν ναι, δε γίνεται να στο σπίτι μου. Ευχαριστώ. <χ> <χ> Κοίταξε, έχω βρεθεί με άτομα που έχω γνωρίσει πρόσφατα από το TikTok που στη, έχουν στηρίξει και πολύ τη φάση και έχω πάει εγώ σπίτι του για καφέ <laughs> στην Κέλλη και στον Κώστα οι οποίοι δεν έχω νιώσει πιο άνετα με ανθρώπους εμ, που δεν τους ξέρω φοβερά καλά το μαρπέδι παιδί μου αλλά αυτό δεν νομίζω ότι συμβαίνει πάντα και επίση δεν ήταν και καθόλου creepy η προσέγγιση τώρα υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις που είναι... Σε εγώ που μένει και που στρίβει. Ε, δούμε... Αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Θα μπορώ με την καούκα με στο smart, α πούμε. <laughs> δεν. είναι πολύ δύσκολη ζωή ενό star. Είσαι πολύ τρελή. <laughs> Κανένα star και Απλά είναι, δεν μπορεί με έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει ναι, είσαι... να τον φάσει. Για σπίτι σου. πλάκα το λέω. Ναι, ναι. αλλά ναι, δεν δε θα ήθελα. Και δεν θέλω ούτε εγώ ούτε, ούτε όταν ούτε. με συναντάνε. Τέλο <laughs> πάντων. <laughs> Ούτε να το λέω δεν θέλω ε, μ, Ωραία mm. Ένα πράγμα που το παθαίνω και εγώ μερικά πρωινά Όταν έχω ξενυχτήσει και είμαι σε φάση ποιο βγαίνει τώρα να βγάλει το σκυλί Που έρχεται από πάνω και κλαίει και σε γλύφει mm -hmm. Μανούλα σήκω θέλω να κάνω κακάκια ναι. Δεν υπάρχουν πρωινά που είσαι σε φάση Δεν θέλω να σηκωθώ να το κάνω όλο αυτό τώρα Θέλω να, να κάτσω Όχι. στα σκεπάσματα Όχι. Μα, Αλήθεια Όχι ποτέ ε, Πριν ξυπνήσω Λίγο πριν ξυπνήσω αυτή τη φάση του ξύπνιου, μεταξύπνιου και ύπνου και ξύπνιου σκέφτομαι ότι ε, αγάπη, σήκω, ε, πρέπει να κατουρίσουν τα σκυλιά. Ε, για Ο, Όταν είναι 10 σκυλιά μέσα σε ένα σπίτι δεν σε ενδιαφέρει να μείνει στα σκεπάσματα, πρέπει να βγουν για να μην κατουρίσουν μέσα. Έχεις δίκιο. Οπότε πετάγεσαι πάνω, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη ρουτίνα, πετάγομαι... Uh, yeah. Πάω κουζίνα, ανοίγω το ένα παράθυρο, πατάω το άλλο παράθυρο, ανεβαίνει το ρολό, ανοίγω μία πόρτα, βγαίνουν οι δέκα, ανοίγω άλλη πόρτα, βγαίνουν οι τέσσερι. Και μετά ξεκινάει η μέρα μου. Α, όπως είμαι με βρακή, σοβρακέλα, καλτσέλα, παντοφλέλα, βγαίνω και από πίσω στο αυλό και ανοίγω και στη μαντάμ για να κάνει και αυτή την τζάλατ. <laughs> και υπάρχουν και μέρες που μπορεί να κρυώνω πολύ. Έτσι να πεθαίνω Δηλαδή να βρίζω Είσαι γελίος τώρα που είσαι Σε αυτή την κατάσταση Αλλά θα το κάνω δεν μπορεί η κοπέλα Να έχει βγει ο ήλιος Και ας μην έχει βγει ο ήλιος και να κατουριέται μέσα Έλα ζωή μου ναι Ψυχούλης μου Γιατί δεν φαντάζομαι με το βρακί του Walter White, Το άσπρο Όχι όχι έχω φοβερά βρακιά Εντάξει εγώ το κάνω Αλλά βγαίνω με πολύ παντοφλικό Πολύ παντοφλικό Πες μου καιρόμπα. Δεν έχω ρόμπα, έχω τύπου αυτά τα Borg ε, μπουφανάκια που με κρατάνε ζεστό. Είναι λίγο Borg boxer shorts, <Τι> καλτσέλα, παντοφλέλα, δαγκωμένο. Τέλειο είναι αυτό. Και γίνεται αυτό. <Τι> Τώρα που ανοίγει ο καιρό, σιγά σιγά και μεγαλώνει η μέρα, παιδιά, είναι πολύ ώρα να ξυπνά το πρωί. Μέχρι πριν ένα Ισχύει μήνα. Ότι είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο να ξυπνά το πρωί. Απλά μερικέ φορέ δεν σε πιάνει το. Θέλω να λιώσω στο κρεβάτι. Oh, να πάει. Μα Θέλω να ανοίξω το μάτι, κάνω το μάτι. Ding. Γαρίδα. Να πούμε λίγο ότι αν έχει. Αγ... Εγώ έχω φοβερό anxiety σαν άνθρωπο. Φοβερό. Πάσω από anxiety. Εμ... πολύ. Αν ανοίξει τα μάτια σου και έχει. Αγ... Όσοι έχετε anxiety, το ξέρουμε τώρα αυτό. <χαι> αν ανοίξει τα μάτια σου και έχει άγχο. Τελείωσε. <χαι> <χαι> Δεν μπορεί να καθίσει στο κρεβάτι. Θα Θα, θα <χαι> <ψυχί σου. χαι> Οπότε ανοίγει μάτι και λε πάμε <ΣΣ> Όρθιο. Μόνο και μόνο στη σκέψη να μην κατουρίσουν τα 14.000. Δεν θε. Θε να το ζήσει εκεί. Εμ, μπορεί. Θα σου πω που με ενοχλεί καμιά φορά. Με ενοχλεί τα βράδια που έχω καθίσει, είναι ωραία 9.30-10. Έχω ανάψει το τζάκι ή με την πιτζαμούλα μου ποδαράκι πάνω και πρέπει να βγουν να κατουρίσουν. Και όχι μόνο να βγουν να κατουρίσουν, Πρέπει να κάνουμε και την τζάλα μαζί. Mm. Δηλαδή, αν ανοίξω την πόρτα δεν θα πάνε να mm. Πρέπει να βάλω παντοφλικό και να περπατήσω μέσα στο κτίμα, μέσα στη μιζέρια, <laughs> μέχρι την πόρτα κάτω για να κατουρίσουν όλοι. <laughs> Οπότε αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Ναι. Γιατί το κάνω εικόνα με σένα έτσι. Hey, Έξαλλο. <laughs> <Έξαλλος. laughs> και να φωνάζω, ακού. «George Braxton, George Braxton, έλα». Ναι, αυτό. Πόσο ονειρικό! Έχει αγαπημένο ζωάκι από όλα αυτά. Του αγαπάω όλου για τελείω διαφορετικό λόγο. Είναι όλοι δάσκαλοι μου. Το βιολογικό μου τέκνο δεν το ξεχωρίζω από όλα τα άλλα. Αλλά. Το βιολογικό μου. Είναι πως να σου πω, ρε παιδί μου, η Λίλη. Εντάξει, <Σταξελίως> <την σταξελίως> έχω... είναι. Είναι το, το παιδί μου. Πώ να σου πω, την... <σταξελίως> την έχω πιο πολύ καιρό από όλου αυτού. Ναι. Έτσι είναι πέντε χρονώνημαντα. Οπότε μ, δεν είναι ότι την ξεχωρίζω. σα ίσα ισα, τη βάζω και πολύ στην άκρη. Για να μην νιώθουν παραμελημένα τα άλλα. Γιατί εσύ την έχει πάρει την αγάπη σου, αν δεν έρθει και κανένα άλλο τώρα πάνω. Έχουμε άλλη σχέση όμω. Δηλαδή πάντα είμαι στα μάξι μου, πάντα είναι στη μάνα μου. Ε, είναι στο φούρνο, την ξέρουν στο σούπερ μάρκετ γιατί να παξικουρλιάζει. Δεν μπορεί να κάτσει με στα μάξη του ένα λεπτό. Δηλαδή είναι ένα σκυλί που όπου είμαι είναι και αυτή. Και είναι, πάει στο κρεβάτι, όπως πάω εγώ. Ναι. Ε, και συχαίνεται <laughs> τα άλλα σκυλιά στο κρεβάτι. Δηλαδή πρέπει να πάω εγώ, είναι πάντα από κάτω, πρέπει να μπω να χουχουλιάσουμε, αν έρθει κανένα Μάξ, κανασάκη. Άκης. τον Άκη τον έχετε δει. Ναι. Λοιπόν, ο Άκης είναι ένα σκυλί το οποίο είναι και πάρα πολύ μαλάκα. Πολύ μαλάκα. Δηλαδή, δεν άμα τον σπρώξει, δαγκώνει ρε, παιδί μου. Οπότε, όπω κοιμάμαι εγώ με τη Λίλη, θέλει και ο Άκη να έρθει να μπει, αλλά δεν μπορώ να τον σπρώξει. Τι πάω, μου φάει το χέρι. <laughs> και όλη την νύχτα κοιμάμαι, και έχω στο νου μου ότι μαλάκα. Μπορεί να με δαγκώσει ο Άκη. Το ζούμε έτσι. <laughs> Τελευταία ερώτηση για να πάμε σε ερωτήσει του κοινού. Ναι. Βασικά δεν είναι ερώτηση. Θέλω να μου παρομοιάσει κάθε πλάσμα που έχει στο κτήμα με κάποια διάσημη προσωπικότητα. Ω, oh, περίμενε. Όσα μπορεί, ρε παιδί γιατί είναι και πολλά. Ε, Έλληνε ή ξένου. Οποιονδήποτε. Οποιονδήποτε. Λοιπόν, ε, ο Μαξ είναι ο Ντάντε Βίτο. Τέρμα. Είναι ο Ντάντε Ο κύριο Σάκη, θυμάστε ένα. Το Τζαγανέα. Είμαστε και κάποιε ηλικίε, παιδιά. <laughs> ο Τζαγανέα, λοιπόν, με ποια στρέλα. Ο Τζαγανέα <laughs> είναι. Έχει δει αυτή την ταινία με τη Βουγιούκλο. Που είναι μαθήτρια και υπάρχει ένα που λέει ο κύριο Θεμιστοκλέδο, βεβαίω, βεβαίω, ένα τύπου γυμνασιάρχη. Αυτό είναι ο κύριο Σάκη. Μπορεί να. Πώ το λέγανε έναν άλλον ηθοποιό με κάτι γυαλάκια. Τσαγανέα. Αυτό είναι. Δεν μοιάζει. Πε. Που είναι λίγο έτσι κομιλφό και λίγο βασίλισσα. Ποιο άλλο. Η Βασίλισσα Ελισάβετ. Η Λίλη, δεν ξέρω, Μωρέ, είναι κάτι μεταξύ Κέιτ Μίντελτον. Αλλά ταυτόχρονα είναι και Τίνα Τάρνερ, είναι πολλά. <σχεδιά> Έχει δηλαδή πολλέ εκφάνσει η προσωπικότητά τη. Γιατί είναι, ενώ είναι του σαλονιού, είναι και του αλονιού. Η Φρέγια είναι σίγουρα κάποια αθλήτρια. Θα μπορούσε να είναι κάποια φοβερή αθλήτρια. Ξέρω εγώ του τέννη. Μαρία Σάκαρη θα μπορούσαμε να πούμε. <σχεδιά> Δεν το έχω σκεφτεί για όλου. Ο Τζορτζ και ο Μπράξεν, τι είναι αυτά τα γόρια ο τώρα. Ο που ήταν ηλίθιο. Είναι που <σχεδιά> <σχεδιά> Ναι, αυτό. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήσει του κοινού. Μπορώ να πάρω τη Λίλη στο σπίτι μου, Όχι. Αυτή την ερώτηση την έκανε η Black Velour που είναι εδώ στο χώρο. Πόσα χρήματα χρειάζεσαι το μήνα για μία μουλάρα, Για τη φρεγιά. Ναι. Αρκετά παιδιά. Παίζεται. Έχει να κάνει με το Το φαγητό τη είναι standard. Αλλά άλλε φορέ χρειάζεται να έρθει ο υπίατρο, μπορεί να χρειάζεται να έρθει ο δοντίατρο, μπορεί να χρειάζεται να έρθει ο κύριο που τη φροντίζει τα νύχια. ο black velour των αλόγων. Οπότε είναι, παίζεται το ποσό. Συγκεκριμένα, τι να σου πω τώρα. Από 300 ευρώ και εκεί περίπου. πο, είναι πολλά ρε παιδιά. Πώ νιώθει που έχει τόσα ζώα. Νιώθω πολύ ωραία, Εχθέ το βράδυ φρίκαρα, για να μιλήσουμε και ειλικρινά, που ήρθε το άλογο στο σπίτι το καινούριο. Ε, νιώθω φοβερή ευθύνη. και. Ναι, νιώθω πολύ ωραία, αλλά είναι στιγμέ που νιώθω και φοβερή ευθύνη και νιώθω ότι πιζορίζομαι πολύ. Το κάτω όμως όμω με στη μέρα μου, δηλαδή με μια αγκαλιά, με ένα τρεξιματάκι, με ένα χοροπηδητό, με κάτι εκεί, το ξεχνάω και πάμε, δίνουμε. Σε ποτέ. Δεν με νευριάζουν, δεν του μαλώνω ποτέ. Δηλαδή και κάτι κακό να κάνω, θα το δω, θα ξενερώσω με τη ζωή μου και θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου. Ε, I get really frustrated, εδώ. πούμε. Χθε το βράδυ τι να σου πω, ρε παιδί μου, είχα σφουγγαρίσει το σαλόνι, α πούμε. Όχι, με... όχι, όχι, όχι. Δέκα φορέ το περνάω mm. με τη χλωρίνη. Και αποφασίζει να βγει έξω η μπέλα, να πάει να πατήσει σε όλε τι λάσπε του κτήματο oh, και να έρθει έχω... και να πατήσει σε όλη. που έπρεπε να ξανασφουγγαρίσω. Εκεί κάνει ένα. φουρεπούστη και πα παίρνει φουγκαρίστρα και ξαναδίνει πρόγραμμα. Αλλά δεν του νευριάζω. Τι να τη πω, Γιατί η μωρή μαλεξμένη πάτη στα χώματα, δεν καταλάβει. <laughs> 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 Πώ γίνεται να τα έχει εκπαιδεύσει τόσο καλά όλα στα σκυλιά. Δεν τα έχω εκπαιδεύσει στα σκυλιά μου, έχω καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση, δεν ξέρω ούτε να κάθονται. <laughs> <Ωραία>. ε, <laughs> αλλά συνεπάρχουν πολύ αρμονικά σε εισαγωγικά. <laughs> Έχουν τσακωθεί κιόλα. Πρόσφατα έγινε ένας, ένας καυγάς, δεν είχε ξαναγίνει, που ήταν πολύ σοκαριστικός. Ε, νομίζω ότι έχουμε θέσει, τους, ε, έχουμε θέσει τα ωριά μας μέσα στην αγέλη. Ε, υπάρχει το α αρσενικό και το α θηλυκό και μετά υπάρχει και το β θηλυκό που προσπαθεί να ρίξει το α θηλυκό. Η ε, Ολίβια είναι το β θηλυκό? Όχι, είναι α αρσενικό και θηλυκό, είναι ο Άρης Κιήρα και μετά από πίσω έρχεται ακριβώς η Ήβη η οποία προσπαθεί να πάρει τη θέση της σύρας. Οπότε έχουμε αρκετές ε, διαμάχες. Είχαμε μία, έναν άγριο καυγά επειδή πήρα εγώ την προσοχή μου από τα σκυλιά για ένα λεπτό ε, και δεν είναι ότι επειδή πήρα την προσοχή μου είναι επειδή αφέθηκα για ένα λεπτό μέσα στην εκτός αγέλης εγώ λειτουργώ μαζί με τα σκυλιά μου σαν αγέλη. Δηλαδή, είναι όλοι αυτοί και εγώ εξωτερικό συνεργάτη, αλλά σαν. Ε, Κόβει εμ... τιμολόγιο. Counselor. Δηλαδή, είμαι ο counselor. Λοιπόν, αγάπη, εσύ όχι αυτό, εσύ όχι αυτό. <laughs> τα λέμε χωρί να τα συζητάμε. Είναι λίγο με τα μάτια, είναι λίγο γλώσσα του σώματο. Αλλά επειδή για ένα λεπτό εγώ ήμουν αφημένο σε μία άλλη κατάσταση, ε, τα σκυλιά τσακώθηκαν. Δεν είναι όλα ρόδινα, δεν τρώμε όλοι μαζί από το ίδιο πιάτο, Αλλού θα φάει ο Άρης και η Ήρα, αλλού θα φάει η Ήδη. Γιατί. Υπάρχει, ο... υπάρχει η αντιζηλία. Υ... Υπάρχει η ιεραρχία. Πόσο αλλά... περίεργο αυτό, δεν το είχα σκεφτεί ότι παίζει. Έτσι Τεράστια ιεραρχία. τελευταίος και κατεδρομένος ο Μπράξτεν. <laughs> τελευταίος και κατεδρομένος Δεν πάει πιο, δηλαδή πλέμπα, τίποτα. Ακόναγο κάτω. Δεν τον θέλει άνθρωπο. Ε, αλλά γι' αυτό και είναι τόσο αγαπημένο μου, επειδή όλοι του τη λένε. Δεν τους έχω εκπαιδεύσει Αλλά τους έχω δώσει να καταλάβουν Τα όρια μας ολονών Που αρχίζουν και που τελειώνουν Οπότε καταλαβαίνόμαστε Ωραία λοιπόν παιδιά αυτό ήταν το κρίμα Εύχομαι να σας άρεσε Εύχομαι να πέρασε καλά Πέρασε πολύ καλά Αν υπομονώ να ήρθω στο κτήμα σου να μπω σας μέσα περιμένω. Να δω τον Μπράξεν και τον Τζόρτζ Και την Ολίβια ναι. Γαλότσες δρομόρουχα. Δεν ερχόμαστε κυρίες <laughs> <laughs> Αυτό κοίτα τη Σοφία λιγάκι Σοφία αγάπη Γκαλότσα. You know well, μπορούμε να τη στρασάρουμε αν θέλει. Να πάτε να κάνετε follow το φίλο μα τον Καρολάκο. Το Καρολάκο σε πού βγαίνει. Ε, μεγάλη ιστορία. Εντάξει, θα σου πω. να μα την πεις. Όχι. <laughs> Ωραία. Ε, το φίλο μα λοιπόν το νεκτάριο. Παρακαλώ κύριε νεκτάριε. Αυτά να αφήσετε κάτω στα comments ένα emoji σκύλο τα Αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ γατιά. Ναι βάλτε σκυλιά, γατιά, άλογα, άλογα. Περιστέρια Κουνάβια Ό,τι ζώο υπάρχει Αυτά Πες κάτι Άκυρο για να κλείσουμε Γιώργος, 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 Γιώργος Γιώργος, Γιώργος